φίλες του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφυρίου είναι και πάλι κοντά σας. Σήμερα ήρθαμε στο γήπεδο του Ιμητού για να παρακολουθήσουμε την τελευταία προπόνηση της Ολυμπιάδας Ιμητού πριν την πρεμιέρα του πρωταθλήματος Α' Εθνικής Γυναικών. Η Ολυμπιάδα Ιμητού αγωνίζεται την Κυριακή με τις Άβαντες Χαλκίδας εκτός έδρας. Μαζί μας έχουμε τη χαρά να έχουμε τον νέο προπονητή της Ολυμπιάδας Ιμητού, τον Νίκο Γκαλίτσιο. Νίκο, καλησπέρα. Ο Νίκος Γκαλίτσιος είναι ο γιος του πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή Γιάννη Γκαλίτσιου, πρωταθλητής και κυπελούχος με την ΑΕΛ, και είναι και ο αδερφός του Γιώργου Γκαλίτσιου, με καριέρα σε Ολυμπιακό, Πανιόνιο, στο εξωτερικό, στο Λόκερεν, στο Κύπρο. Και ο Νίκος έχει ξαναυπάρξει σε γυναική ομάδα ποδοσφαίρου, ήταν για 2 χρόνια στην γυναική ομάδα ποδοσφαίρου της ΑΕΛ. Λοιπόν, μια νέα αρχή, Νίκο, με την Ολυμπιάδα Ιμητού. Ναι, είναι μια νέα αρχή για μένα. Είναι μια επιστροφή στο γυναικείο μετά από 2-3 χρόνια διακοπής που ήμουν στην ΑΕΛ. Εντάξει, είναι χαίρομαι να δουλεύω με γυναίκες. Έχω προηγούμενη εμπειρία που ήταν πάρα πολύ καλή. Μ' αρέσει το πάθος που δείχνουν γενικά και ο σεβασμός προς το άθλημα. Και εδώ βέβαια είναι μια καινούργια αρχή με λίγες μέρες στην ομάδα. Από ό,τι έχω δει όμως, υπάρχει αρκετό ταλέντο. Τα κορίτσια μου είναι σε μικρή ηλικία, αλλά έχουν πάρα πολύ καλό επίπεδο και πολύ καλή ποδοσφαιρική παιδεία και γενικά μια πολύ γυμνασμένη ομάδα. Και πιστεύω ότι εβδομάδα με τη εβδομάδα, μέρα με τη μέρα, όσο περνά καιρό, 2 χρόνια παραπάνω και η ομάδα θα είναι πάρα πολύ καλά και θα κάνει μια πάρα πολύ καλή πορεία που ίσως να μην το περιμένω. Ποιο θα είναι ο στόχο τη Ολυμπιάδα Ιμητού στο πρωτάθλημα τη Α' Εθνικής Γυναικών? Ο στόχος της Ολυμπιάδας γενικά είναι να μπορεί να αξιοποιεί με τα νέα ταλέντα, τα κορίτσια που έρχονται από πίσω, να παίζει ένα ωραίο γλυκιστικό ποδόσφαιρο. Και σίγουρα αυτό που θέλουμε όλοι, και εγώ και τα κορίτσια, είναι να μπορέσουμε η ομάδα να σωθεί και να παραμείνει στην κατηγορία όσο πιο γρήγορα γίνεται. Και αλλά από εκεί και πέρα ο στόχος μας παραμένει ένας, ότι η αξιοποίηση των ταλέντων, η χαρά για το παιχνίδι και σιγά σιγά χρόνο με το χρόνο, όσο περνάει, η Ολυμπιάδα να μεγαλώνει και να στηρίζεται καθαρά στα δικά της παιδιά και να παρουσιάζει όσο γίνεται καλύτερο το ποδόσφαιρο. Δύσκολη η πρεμιέρα, coach, έτσι, με τις Άβαντες Χαλκίδας, μια ομάδα που έχει ενισχυθεί μεταγραφικά. Ναι, η Χαλκίδα, από ό,τι δείχνει και οι μεταγραφές που έχουν κάνει, προφανώς είναι φαβορή στον όμιλο μαζί, θεωρώ, μαζί με τη Λιφάδα. Αλλά γενικά θεωρώ ότι η Χαλκίδα έχει κάνει για ένα γερό μπάσιμο στις μεταγραφές. Αυτό, εντάξει, γνωρίζουμε αρκετά πράγματα για τη Χαλκίδα. Δεν μας φοβίζει. Το άγχος το έχει η Χαλκίδα. Έτσι. Είναι μια ομάδα που έχει επενδύσει αρκετά, έχει υψηλούς στόχους. Οπότε το άγχος βρίσκεται σε αυτούς. Εμείς θα πάμε να παίξουμε το παιχνίδι μας, θα το ευχαριστηθούμε. Ένα παιχνίδι που μετά πάρα πολύ καιρό. Άρα είναι μια στιγμή χαρά για τα κορίτσια. Αυτό έτσι πρέπει να το δούμε. Σίγουρα την πίεση θα τη μεταφέρουμε σίγουρα στη Χαλκίδα. Δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι. Θεωρώ ότι έχουμε πάρα πολύ καλή ομάδα και δεν στερεόμαστε κάτι. Θα παλέψουμε το μάτς, θα πάρουμε όλες, θα προσπαθήσουμε να διεκδικήσουμε ό,τι μας αναλογεί και πιστεύω στο τέλος θα τα καταφέρουμε. Υπάρχει πολύ καλό κλίμα και δεν θα τα καταφέρουμε. Ποια είναι η άποψη σου, coach, για τον όμιλο? Ξεχωρίζεις κάποιες ομάδες? Θεωρώ ότι η Χαλκίδα και η Γλυφάδα έχουν αρκετά έμπειρες παίκτριες που μπορούσαν να ανταπεξέλθουν και να διαχειριστούν και τα αποτελέσματα και τα καλά και τα κακά. Βέβαια, βλέπουμε ότι είναι ένα πρωτάθλημα, μίνι πρωτάθλημα, είναι μόνο ένας γύρος. Μετά από κάποιες ιδιαίτερες συνθήκες όπως ήταν ο κορονοϊός, που βλέπουμε γενικά στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, υπάρχουν προβλήματα και εκπλήξεις. Οπότε οι ομάδες σίγουρα δεν θα είναι έτοιμες, όπως και να έχει, δεν έχουν αγωνιστικό ρυθμό. Οπότε δεν θα εκπλαγώ καθόλου με τα διάφορα αποτελέσματα και γενικά εκπλήξεις. Σίγουρα τα φαβορί είναι η Γλυφάδα με τη Χαλκίδα. Εγώ βάζω μέσα και την. Και το Μεσολόγιο, που είναι μια ομάδα η οποία αρκετά χρόνια ανέβη και έπεσε, αλλά στηρίζει τα δικά της παιδιά. Παίζει ένα πολύ ορκιστικό ποδόσφαιρο. Έχει πολύ καλές ηλικίες, μικρές ηλικίες, πολύ καλά κορίτσια. Και θεωρώ έχει πολύ καλή φιλοσοφία. Και πιστεύω ότι είναι μια ομάδα ικανή να μπει σφήνα σε αυτές τις δύο. Υπάρχουν προβλήματα τραυματισμών ή όλα τα κορίτσια είναι στη διάθεση? Όχι, ευτυχώς για μας είμαστε όλα τα κορίτσια, δεν είναι δεν πόλεμα. Πάμε να το ευχαριστηθούμε. Να παίξουμε να το χαρούμε σε ένα ωραίο γήπεδο με μια πολύ καλή ομάδα και πιστεύω θα τα καταφέρουμε. Θα ήθελα και την άποψή σου και με την προηγούμενη σου εμπειρία στην ΑΕΛ για το ποδόσφαιρο γυναικών. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι άμα δεν ασχοληθούμε παραπάνω και οι φορείς, και θεωρώ τώρα με την είσοδο στην ΕΠΟ του Θοδωρή Ζαγουράκη, θα πιστεύω θα δώσει
περισσότερα κίνητρα και κυρίως οικονομικά για τις ομάδες που ματώνουν για να βγάλουν τις χρονιές. Είναι κρίμα, θεωρώ, για το ελάχιστα λεφτά που χρειάζεται το γυναικείο να σταθεί, να αυτοποδίσουν οι ομάδες, να μην δίνονται και να δίνονται σε ομάδες οι οποίες δεν το έχουν ανάγκη. Θεωρώ, πιστεύω, θα σκύψουν πάνω στο πρόβλημα και αν σκύψουν και βοηθήσουν και με τις οικονομίες αλλά κυρίως και με το οικονομικό κομμάτι των ομάδων για να μπορέσουν, να επενδύσουν και αυτές και σε εγκαταστάσεις και σε υλικό και παντού και σε μεταγραφές, θεωρώ ότι το γενικείο θα ανέβει. Αλλά πρέπει οπωσδήποτε να βοηθήσουν όλοι οι φορείς. Είμαι πολύ αισιόδοξος ότι τώρα με την ελεύθερη του κ. Ζαβουράκη αυτό θα γίνει. Ήδη φαίνονται οι αλλαγές ότι εκεί που είχαν αναβληθεί παρενέβη και ξεκινάει νωρίτερα από τις δύο εβδομάδες που έχει δώσει διακοπή. Οπότε θεωρώ ότι από τη νέα χρονιά, να πάρει λίγο χρόνο, θα το οργανώσουν πολύ καλά και θα πάει πολύ καλύτερα το γυναικείο. Χρόνο με χρόνο θα βελτιώνεται. Coach, τι να περιμένουμε από την Ολυμπιάδα Ιμητού με τη σφραγίδα του Νίκου Γκαλίτση? Τι να περιμένει? Να περιμένετε μια ομάδα που θα παλεύει, θα είναι ομάδα, θα προσπαθεί πάρα πολύ στο γήπεδο να παίξει όμορφο ποδόσφαιρο και ελκυστικό ποδόσφαιρο. Και θεωρώ ότι το σημαντικότερο που μπορεί να κάνουμε είναι να αλλάξουμε το ποδόσφαιρο εμείς από μέσα και να διδάξουμε και όχι μόνο ποδόσφαιρο, να διδάξουμε και ήθος. Θεωρώ ότι το γενικό το έχει πολύ περισσότερο το αντρικό το ήθος, γιατί το έχω περιδίσει και ξέρω. Οπότε σίγουρα αυτό που θα περιμένετε από μένα θα είναι μια ομάδα που θα παραπαδαλεύει, θα προσπαθεί πάρα πολύ να παίξει το ποδόσφαιρο και θα σέβεται πάρα πολύ τον αντίπαλο. Θα θέλω και το δικό σου μήνυμα, το μήνυμα του προπονητή της Ολυμπιάδας Ιμητού Νίκου Γκαλίτσιου, σε όλους όσους ασχολούνται με το ποδόσφαιρο γυναικών. Τι θα ήθελες σε κόψη να τους πεις? Θέλω να πω καλή δύναμη, καλή αρχή, πάνω απ' όλα χωρίς τραυματισμούς, τα κορίτσια που ξεκινάνε, γιατί είναι μια περίεργη περίοδο με μεγάλη διακοπή, οπότε είναι το σημαντικότερο να τελειώσει αυτό το πράγμα να είναι υγιής. Καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες να μπορέσουν να πετύχουν τους στόχους που θέλουν. Και μέσα από αυτό και την ευγενής άμυλα και το fair play να κάνουμε καλύτερο το ποδόσφαιρο, το γυναικείο και σε αυτό το κομμάτι, αλλά να αναπτύξουμε όσο γίνεται παραπάνω. Κότσε, ευχαριστώ. Κάθε επιτυχία στην Ολυμπιάδα Ιμητού.